Εδώ είμαστε, ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 τους 91,6 και συνεχίζουμε με συνέπεια τρίτη εβδομάδα αυτό το αφιέρωμα στη θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διατροφής, εθισμού, εξαρτήσεων και έμφυλων ταυτοτήτων αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα για τρεις εβδομάδες, τρεις με τέσσερις το μεσημέρι, εκτός από τα πεντάλεπτα που ακούτε σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, συζητάμε για τις έμφυλες ταυτότητες. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο για μία περίπου ώρα. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος έχει σπουδάσει ιστορία και εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το δύσκολο, να το πω, ακατανόητο για κάποιους. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη όμως να συζητηθούν αυτά τα θέματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και να συζητηθούν και χωρίς ταμπού μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και μαθητών μεταξύ τους. Βασικά δεν είναι ένα δύσκολο θέμα. Νομίζω απλά ότι οι μηχανισμοί κοινωνικοί πολλές φορές αντιδρούν χωρίς ακριβώς να καταλαβαίνουν καλά-καλά για το τι μιλάμε. Είναι ένα θέμα που στον ακαδημαϊκό χώρο συζητιέται τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια. Η εκπαίδευση έχει έρθει αντιμέτωπη με αυτό το πράγμα έντονα πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά της. Η κοινωνία στην καθημερινότητά της το αντιμετωπίζει επίσης. Στα social media πια είναι ένας κοινός τόπος η συζήτηση σε σχέση με το φύλο, τις έμφυλες ταυτότητες, το σεξισμό. Ακούμε για εγκλήματα κατά καιρούς, θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια, βέβαια, ακόμα και σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οπότε δεν είναι ένα δύσκολο θέμα. Νομίζω απλώς είναι ένα θέμα που πρέπει να κλείσουμε ενδεχομένως τα μάτια μας και να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Ένα θέμα που πρέπει να το προσεγγίσουμε με ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, ανοιχτό μυαλό και με την κατάλληλη ευαισθησία. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Επειδή αυτοί που μας ακούνε, καταρχήν να συστηθούμε. Συστηθήκαμε εμείς οι δύο. Να πούμε ότι ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Στο 54160 μπορείτε να στέλνετε τα SMS σας με τις απορίες σας, με τα σχόλιά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτα τη λέξη πρώτο με κεφαλαία ή μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το σχόλιο, η παρατήρησή σας, η ερώτησή σας για την εκπομπή. Να πιάσουμε καταρχήν, κύριε Χρυσανθόπουλε, τον όρο έμφυλες ταυτότητες. Mm-hmm. Τι είναι οι έμφυλες ταυτότητες? Για να μας κατανοήσουν και όσοι μας ακούνε και δεν το γνωρίζουν καλά. Ελπίζω να τα πω με απλά λόγια και να γίνει κατανοητό όλο αυτό το σκεπτικό σε σχέση με τις έμφυλες ταυτότητες. Για να ορίσουμε τις έμφυλες ταυτότητες πρέπει να ξεκινήσουμε από τον όρο φύλο. Mm-hmm. Και στον ακαδημαϊκό διάλογο σε σχέση με την έννοια του φύλου, ήδη από τη δεκαετία του 1960, κυρίως από τον αγγλοσαξονικό χώρο έρχεται αυτό, εισήχθηκε ο όρος κοινωνικό φύλο, δηλαδή αυτό που λέμε στα αγγλικά gender, για να διαχωριστεί από το βιολογικό φύλο, στα αγγλικά sex. Ουσιαστικά όλο αυτό ήρθε από ένα κύμα φεμινιστικό εκείνης της περίοδου και αυτός ο διαχωρισμός οριοθετείται αρχικά ως το βιολογικό φύλο, τα χαρακτηριστικά δηλαδή που παίρνουμε τα σωματικά μας, τα χρωμοσώματα, τα γενετικά μας όργανα από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, και το κοινωνικό είναι όλα εκείνα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι κοινωνικές συμπεριφορές, δηλαδή η στάση του σώματός μας, ο τρόπος ομιλίας, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που περπατάμε, η χρήση της γλώσσας μας, το ντύσιμο, το χτένισμά μας ενδεχομένως και όλα αυτά που αποδίδονται στο κάθε φύλο και θεωρούνται αποκλειστικά ή κυρίαρχα για το κάθε φύλο, το αρσενικό ή το θηλυκό. Άρα κυρίαρχο ρόλο εδώ να φανταστώ ότι παίζει το κοινωνικό περιβάλλον, παίζει οικογένεια, παίζουν τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώσαμε, mm-hmm, και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ακριβώς. Είναι η οικογένεια, το σχολείο, η πολιτεία, γιατί αυτή διαμορφώνει, ας πούμε, και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, οπότε έτσι το είναι, σχολείο κατ' επέκταση. Η θρησκεία, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με την πολιτισμική μας ταυτότητα και πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα στον χρόνο. Επίσης,
πλέον ο μαζικός τύπος, για παράδειγμα από τις διαφημίσεις μέχρι τα κοινωνικά πρότυπα που αναπαράγονται. Βεβαίως, ναι, ναι. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και διαμορφώνουν φυσικά σε ένα πλαίσιο που δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι ιστορικά μες στον χρόνο, στη μακρά διάρκεια, είναι κάτι που ξεκινάει, ας πούμε, από τα μεσαιωνικά χρόνια και φτάνει ως σήμερα η αντίληψη σε σχέση με το φύλο, είναι κάτι που μετασχηματίζεται, αλλάζει, είναι οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί που λέγαμε και πριν μπούμε μέσα, επί της ουσίας όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, και η οικογένεια και η εκκλησία και η εκπαίδευση και η πολιτική, έχουν μέσα τους κάποιους εξουσιαστικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν για συγκεκριμένους λόγους το φύλο. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης, λοιπόν, με όλους τους μηχανισμούς που καθοδηγούν, καταπιέζουν, υποβάλλουν ρόλους, το άνοιγμα αυτής της συζήτησης, φαντάζομαι ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι συμφιλειώνεται το άτομο με τον εαυτό του, με αυτό που πράγματι είναι, και δεν βγάζει προς τα έξω μια εικόνα η οποία δεν είναι δική του, μια εικόνα την οποία του την έχουν υποβάλει. Και αυτό το συναντάμε πιο συχνά στα παιδιά, εκεί που διαμορφώνονται και οι ρόλοι και οι χαρακτήρες, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και ταυτότητά μας κατά κύριο λόγο, ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία, διαμορφώνεται από την οικογένεια και από το σχολείο. Στο σχολείο δεν αρκεί η θεματική εβδομάδα, είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι μία αρχή ενδεχομένως. Από την άποψη ότι είναι... Είναι πολύ λίγο, πολύ, αλλά σκεφτείτε ότι πάρα πολλές μελέτες που προέρχονται από το χώρο των επιστημών της αγωγής ή από την ανθρωπολογία έχουν καταδείξει προβλήματα στα σχολικά εγχειρίδια για τον τρόπο που παρουσιάζουν το αγόρι και το κορίτσι ενδεχομένως, ή πώς αποκλείουν από τα σχολικά εγχειρίδια οικογένειες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ομόφυλες οικογένειες, κάτι που συμβαίνει και στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε κάθε κοινωνία. Συμβαίνει πια. Συνέβαινε και στο παρελθόν, ίσως δεν ήταν τόσο ορατές. Δηλαδή, ένα κεκτημένο της εποχής μας είναι ότι πια όλα αυτά τα πράγματα είναι ορατά, μπορούμε να τα συζητήσουμε, και έχει σημασία να τα συζητήσουμε για να, για να αποφύγουμε επικίνδυνες συμπεριφορές. Να πω κάτι πιο απλό πριν φτάσουμε σε αυτό το προχωρημένο στάδιο εκπαίδευση που ασχολείται με τόσα πολλά και τόσα ανοιχτά θέματα. Στο σχολείο δεν συζητούν τα παιδιά ούτε τις αλλαγές οι οποίες παρατηρούν στο σώμα τους κατά τη διάρκεια της προεφηβείας και της εφηβείας. Αναγκάζουν τα παιδιά να ρωτούν κάποιους τρίτους, κάποιους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τους καθοδηγήσουν, να τους εξηγήσουν. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε στο σχολείο να το κάνουν τα παιδιά? Το ζήτημα του σώματος και πώς διαχειριζόμαστε το σώμα, η έμφυλη ταυτότητά μας, αυτό που λέμε το φύλο, είναι ένα ζήτημα ταμπού και στην οικογένεια. Δεν ξέρω πώς οι οικογένειες, ας πούμε, συζητάνε για τη σεξουαλικότητα με τα παιδιά τους πολύ εύκολα, πόσο μάλλον στο σχολείο που υπάρχει αποστασιοποίηση με τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό, και πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση, αλλά τα παιδιά είναι πιο μπροστά από εμάς μερικές φορές. Ναι, και αν δεν ανοίξει το σχολείο το δρόμο να συζητηθούν όλα αυτά, θα ανοίξουν μόνο τους το διαδίκτυο και θα πάνε εκεί που δεν θέλουμε να πάμε πολλές φορές. Αυτό ήθελα να πω, ότι σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να πάνε εκεί που δεν θέλουμε να πάμε. Ναι. Γιατί τα παιδιά, επειδή δεν το συζητάνε στο σχολείο, συνήθως ντρέπονται να το συζητήσουν και στο σπίτι. Δεν το συζητούν στο σπίτι συχνά. Το συζητούν με τους φίλους τους. Οπότε μπορούν κάπου να βγάλουν λανθασμένα συμπεράσματα ή να λειτουργήσουν διαφορετικά, ή ψάχνουν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο. Και εκεί παρακολουθούν δρόμους τους οποίους δεν μπορεί να παρακολουθήσουν γονείς. Μπορεί να είναι σκοτεινοί. Και είναι και πιο σύνθετο, ακριβώς, αλλά είναι και πιο σύνθετο ακόμα όταν αντιμετωπίζουμε την έννοια του φύλου ή της σεξουαλικότητας ως ταμπού και δεν συζητιέται. Ήδη διαμορφώνουμε μία συνείδηση στα υποκείμενα που τους λέμε ότι είναι κάτι για το οποίο δεν πρέπει να νιώθεις καλά ή να ντρέπεσαι, οπότε αν παρεκκλίνεις από αυτό που ορίζει η κοινωνία ως κοινωνικό μέσα σε εισαγωγικά, τότε έχεις πρόβλημα και πρέπει αυτό να αλλάξει. Και αυτό μπορεί να σου το αλλάξει η κοινωνία βία, δηλαδή το έχουμε δει στην περίπτωση, ας πούμε, ενδεχομένως της δολοφονίας του Βαγγέλη Γιακουμάκη σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου με βίαιο τρόπο προσπάθησαν να φτιάξουν την κοινωνική νόρμα, αν δεν... Ο Γιακουμάκης, ας πούμε, αν
δεν ακουμπούσε το πρότυπο της ερνοπότητας, το οποίο επέβαλε και η τοπική του ταυτότητα ή οι συμμαθητές του, τότε θα έπρεπε με ένα βίαιο τρόπο να το ακουμπήσει, να το ακουμπήσει ακριβώς να το αποδεχτεί ή να φτάσουμε σε αυτή την και πολύ σκληρή αυτό λύση. Δεν, δηλαδή, μιλάμε για την ακραία περίπτωση για κουμάκια, αλλά καθημερινά στα σχολεία ο σχολικός εκφοβισμός σε σχέση με το φύλο είναι κεντρικός. Και αυτό το αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι μαθήτριες, νομίζω σχεδόν σε όλη την καθημερινότητα της σχολικής και σε όλα τα σχολεία. Να μείνουμε λίγο εδώ, μια και αναφέρθηκε στο σχολείο, στους ρόλους. Mm-hmm. Τους ρόλους που τα παιδιά μαθαίνουν και οι οποίοι αναπαράγονται δυστυχώς είτε στο σχολείο, είτε στην οικογένεια, είτε από τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και στην κατανομή ρόλων στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Έτσι δεν είναι? Το κορίτσι είναι αυτό που πρέπει να είναι ευαίσθητο, να μην υψώνει τη φωνή του, να ασχολείται με συγκεκριμένα παιχνίδια, με τις κούκλες του. Έτσι δεν είναι? Το αγόρι πρέπει να είναι σκληρό. Τα αγόρια δεν κλαίνε, αυτή η έκφραση την οποία την ακούμε πάρα πολύ. Να πέφτει το παιδί, χτυπάει και τι του λένε οι γονείς? Τα αγόρια δεν κλαίνε. Και αυτό πονάει, έχει χτυπήσει τα γονατάκια του. Και στο σχολείο όμως. Τα κορίτσια είναι αυτά που πρέπει να διατηρήσουν καθαρή την τάξη, τα αγόρια αυτά που θα κάνουν κάτι άλλο. Όσα χρόνια και περάσουν, εγώ βλέπω ότι οι ρόλοι αναπαράγονται. Τους βίωνα εγώ σαν ρόλο στα μαθήτρια και βλέπω ότι τους βιώνουν και τα παιδιά μου και οι κόρες μου τώρα. Ακριβώς το φύλο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μια ιστορική κατηγορία. Σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικούς χρόνους τα πράγματα αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζουν γρήγορα. Οπότε δεν θα δούμε δραματικές αλλαγές από τη μια γενιά στην άλλη. Τα παιδιά, κατά κύριο λόγο, αναπαριστούν, επιτελούν την ταυτότητά τους, δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός. Βλέπω το πώς συμπεριφέρεται μία γυναίκα, σε πρώτη φάση η μητέρα μου, γιατί αυτή είναι η γυναίκα, και προσπαθώ να αναπαραστήσω όλη την ταυτότητά της και να της μοιάσω. Σε ένα δεύτερο στάδιο βλέπω, για παράδειγμα, τη δασκάλα μου ή τις συμμαθήτριές μου. Mm-hmm. Οπότε όλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτέλεσης της ταυτότητας μέχρι να κουμπώσουν, να κλειδώσουν και να πούν ότι εγώ είμαι αυτό ή δεν είμαι αυτό. Το αγόρι αντίστοιχο αλλά, βλέπει ξέρετε, τον πατέρα, έτσι, δεν είναι, ή το θείο, πατέρα, τον δάσκαλο, τον καθηγητή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η συζήτηση ενδεχομένως πρέπει να φύγει από αυτό το δίπολο άντρας-γυναίκα, γιατί το φύλο είναι μια ρευστή κατηγορία και είναι πολλά πράγματα. Ενδεχομένως δηλαδή θα πρέπει να κατανοήσουμε, να φύγουμε από το δίπολο άντρας-γυναίκα και να πάμε στο υποκείμενο, το ότι είναι ένα παιδί, είναι ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι το ζητούμενο, και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν τα καθορίζει καμία βιολογία, ούτε σαφώς τα γενετικά όργανα. Εδώ ξέρεις τι θα φαντάζομαι κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που ακούει, θα πει ναι, αλλά αν το αφήσω τόσο ελεύθερο, μήπως το παιδί μου γίνει αυτό που δεν θέλω, μήπως επιλέξει τελικά, δεν επιλέξει. Τι σημαίνει το θα... Ένα ερώτημα είναι τι σημαίνει θα γίνει αυτό που δεν θέλω, σωστά, για παράδειγμα. Σωστά. Αμέσως. Μήπως ακολουθείς κάτι διαφορετικό από το φύλο, έτσι όπως αυτό καθορίζεται από τα κοινωνικά πρότυπα και από τα γενετικά όργανα, όπως είπες εσύ. Ναι, αλλά επί της ουσίας, μάλλον πρέπει να γίνει συνείδηση και μέσα από την εκπαίδευση μόνο μπορεί να γίνει αυτό, ότι η βιολογία δεν καθορίζει τίποτα. Και αυτό νομίζω προσπαθεί να κάνει και αυτή η θεματική εβδομάδα σε ένα πρώτο στάδιο. Δηλαδή, η βιολογία μας δεν καθορίζει τίποτα πέρα από τη βιολογία. Όλο το υπόλοιπο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός για παράδειγμα, δεν κάνει μιμητικά κάποιος, ας πούμε, επιλέγει διάφορα πράγματα ή είναι λάθος να χρησιμοποιούμε και τον όρο επιλογή. Γιατί η σεξουαλικότητα κατά κύριο λόγο είναι ένα ένστικτο. Με αυτό το σκεπτικό, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι στην κοινωνική νόρμα κάποιος γονέας ενδεχομένως δεν θα ήθελε το παιδί του να γίνει ομοφυλόφιλο, έχει άπειρα ερεθίσματα γύρω του γι' αυτό. Θα έπρεπε τότε όλη η κοινωνία να είναι ομοφυλόφιλη. Ή από την άλλη, οι οικογένειες είναι ετερόφιλες, ετεροφιλόφιλες. Ναι. Δηλαδή, οι γονείς μας έκαναν, η πλειοψηφία των οικογενειών. Γιατί δηλαδή να μην λειτουργήσει αυτό το πρότυπο και να λειτουργήσει ένα άλλο πρότυπο? Οπότε ας φύγουμε από αυτό το σκεπτικό των προτύπων. Και δεν μιλάμε για την ελευθερία της επιλογής, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή, ο καθένας έχει την ελευθερία της επιλογής. Δεν πρέπει να τίθεται προς συζήτηση αυτό το ζήτημα. Είναι η ελευθερία του να ακούσω μία άλλη άποψη ή να μην καθοριστεί ηγεμονικά η άποψη ότι πρέπει να είμαι έτσι επειδή γεννήθηκα αγόρι ή πρέπει να είμαι έτσι επειδή γεννήθηκα κορίτσι. Ξέρετε, σε ρωτάω τώρα, γιατί έχω ακούσει και μαμάδες, οι οποίες δεν θα τις έλεγε συντηρητικές, οι μπαμπάδες που λένε όλο με κούκλες παίζει ο γιος μου. Λες να σημαίνει κάτι?
ή του αρέσει να ζωγραφίζει πολύ. Ναι. Κυρίως υπάρχει ανησυχία των γονέων ως προς τα αγόρια όταν έχουν. Για τα κορίτσια, καμιά φορά το λένε και λίγο περήφανες. Περήφανοι μπαμπάδες, μαμάδες, είναι αγοροκόριτσο. Ναι. Δεν τους ενοχλεί τόσο πολύ. Η ευαισθησία υπάρχει ως προς το τι θα κάνει και τις προτιμήσεις του αγοριού. Και αργότερα, το αγόρι ή το κορίτσι που παίζει μόνο μπάλα, το αγόρι που ασχολείται μόνο με τη ζωγραφική ή με τέτοια παιχνίδια, παίζει με τα κορίτσια, γίνεται και στο σχολείο αντικείμενο... Σχολείο. Ναι, σχολείων, κλεβασμού. Βέβαια. Bullying. Βεβαίως, εκφοβισμό, σίγουρα. Κοίταξε, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα για τα αγόρια είναι μεγαλύτερος ο φόβος. Και έχει ενδιαφέρον, ή μάλλον το κατανοούμε, γιατί είμαστε κατά κύριο λόγο μια φαλοκρατική κοινωνία. Όλη η ιδεολογία της κοινωνίας μας από τότε που φτιάχτηκε στηρίζεται στην ηγεμονία του άντρα και τη δυνατότητα που έχει αυτός να καθορίζει την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική. Είναι κάτι που αλλάζει σταδιακά με τα χρόνια. Δηλαδή σκεφτείτε το διαχωρισμό θηλαίων αρένων, που βασιζόταν κυρίως στο να μην κάνουν μεταξύ τους μαθητές κάτι σεξουαλικό. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να φοράνε παντελόνια, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίζουν. Ο άντρας πάντα ήταν το υποκείμενο το οποίο ηγεμονικά καθόριζε την κοινωνία. Γι' αυτό και... Οπότε είναι πρώτη. Ναι, είναι, στη βαθμίδα είναι πρώτη αγωνία. Η πρώτη αγωνία τι θα γίνει. Να τα απεξέλθει. Και επίσης είναι και ντροπή της οικογένειας. Δηλαδή το αντιλαμβάνονται ως ντροπή. Αλλά... δηλαδή, τι θα έκανε ένας γονέας, αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα έκανε ένας γονέας αν αύριο το παιδί του έλεγε ότι εγώ, ξέρεις κάτι, δεν είμαι αυτό που προσπαθείς να με επιβάλλεις να γίνω, ή δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως τέτοιο. Τι είναι το πρώτο που κάνει? Φαντάζομαι το πρώτο που κάνει είναι να θέλει να το κρύψει από τον κοινωνικό περίγυρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ενδεχομένως να θέλει να το κρύψει. Συμβουλή το πρώτο που θα κάνει, ίσως. Ναι, να... πρόσεξε, μην το, πρόσεξε. Μην το καταλάβει κανείς. Εντάξει, έχουν καταγραφεί άπειρα περιστατικά οικογενειακής και ενδοοικογενειακής βίας σε σχέση με και ενήλικες ανθρώπους, όχι μόνο παιδιά, που έχουν πει στους γονείς τους ότι ενδεχομένως ο σεξουαλικός μου προσανατολισμός. Και ενδεχομένως, όχι ότι είναι βέβαιο. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, για παράδειγμα, που στη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν τίθεται ρητά να συζητηθεί. Σας το έλεγα και πριν έξω, ότι επί της ουσίας το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού ήταν για κάποιο σεμινάριο που ενδείκνεται να γίνει για γονείς ή εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Και όχι για να το συζητήσουν στην τάξη. Το λες, αλλά... γιατί πρέπει να πούμε εδώ στους ακροατές και στις ακροατές, ναι, ότι από όλα τα θέματα της θεματικής εβδομάδας, mm-hmm, το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων είναι αυτό που συζητήθηκε και εξεφράστησαν περισσότερες αντιρρήσεις και περισσότεροι ενδιασμοί για αυτή την ενότητα. Όχι απλά αντιρρήσεις και ενδιασμοί, δημιουργήθηκε ηθικός πανικός. Και, ηθικός, γιατί... και το εννοώ αυτό που λέω. Δηλαδή, αν γκουγκλάρετε έμφυλες ταυτότητες, στην αρχή θα σας βγει εγκύκλιος του Υπουργείου, ας πούμε, και μετά θα σας βγουν άπειρα site ή δημοσιογραφικά εισαγωγικά πόρταλ ή βίντεο που επί της ουσίας αναπαράγουν ένα ρατσιστικό λόγο και ακραία ρατσιστικό λόγο σε σχέση με αυτό. Και όλο αυτό με το σκοπό να δημιουργηθεί ένας ειδικός πανικός. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο για το διαδίκτυο. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε καφενεία πήγαιναν άνθρωποι με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και καλούσαν τους γονείς, και ακόμα και σε χωριά που δεν έχουν σχολείο, καλούσαν τους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά. Να συζητήσουν. Ναι, γιατί οι προηγούμενες ενότητες είναι διατροφή και ποιότητα ζωής, η πρώτη. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων, η δεύτερη. Και η τρίτη είναι οι έμφυλες ταυτότητες. Και εδώ έγινε και η μεγαλύτερη συζήτηση και οι περισσότερες αντιρρήσεις, όπως ακριβώς είπε. Μην αναφερθώ αναλυτικά στις ενότητες που θα συζητήσουν στο σχολείο. Mm-hmm. Ή μήπως θέλεις? Όχι, δεν είναι. Είναι σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, μία. Βιολογικό και κοινωνικό φύλο, η δεύτερη. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών. Ακριβώς. Αυτές αυτό, είναι αυτό έχει ενδιαφέρον όμως να το συζητήσουμε. Βέβαια. Δηλαδή, ότι αυτή ήταν η ενότητα, αυτό το πακέτο θα έπρεπε, προτείνεται να συζητηθεί στο σχολείο σε μία θεματική εβδομάδα. Δηλαδή, επί της ουσίας να καταλάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ενδεχομένως να καταλάβουν και κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς, ότι το φύλο είναι κοινωνικά προσδιορισμένο. Το τι γινόμαστε τελικά ή θεωρούμε ότι είμαστε διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία και τους μηχανισμούς τους. Αυτό προτείνεται. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο που συζητήθηκε
Κατ' εμέ κακώς συζητήθηκε. Πρώτον, δεύτερον, ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει μπει και στη θεματική εβδομάδα το ζήτημα. Και όχι μόνο να μπει στη θεματική εβδομάδα, να γίνει και ένα πάγιο αίτημα και ανθρώπων και ομάδων που ασχολούνται με τις σπουδές του φύλου, αλλά και ακτιβιστών, είναι να γίνει εισαγωγή ενός μαθήματος για το φύλο και τη σεξουαλικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια. Το λέμε πάρα πολύ συχνά αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται στα λόγια μένουμε και το λέμε έτσι για να το λέμε. Μια και μίλησες όμως για τους ανθρώπους που μέχρι και στα καφενεία πήγαιναν κρατώντας αυτή την εγκύκλιο και την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου, γιατί αντιδράει η Εκκλησία? Σε ρωτώ για να τα ακούσω τώρα, φαντάζομαι γιατί αντιδράει. Ναι, όχι, να το συζητήσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Όπως σας είπα, το τι διαμορφώνει τελικά το φύλο μας έχει αποτέλεσμα και στην πολιτική και στην οικονομία και σε διάφορους άλλους παράγοντες. Η Εκκλησία, ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια που δημιουργήθηκε, και η θρησκεία γενικότερα και κάθε θρησκεία πέρα από την χριστιανική, έχει στρατηγικά επιλέξει να καταστήλει το ζήτημα των φύλων και της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, ένας έλεγχος πάνω στο σώμα και στη σεξουαλικότητα, στο πώς είναι η δομή της οικογένειας και τι οικονομία έχει αυτή. Είτε από τη διατροφή, όπως λέμε, η νηστεία, χωρίς να λέω ότι είναι κακή η νηστεία, έτσι, δηλαδή, να καταλάβουμε τον μηχανισμό διαμόρφωσης αυτής της κουλτούρας. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να επιβληθεί στα σώματα. Αν θέλετε, η αντίδραση της Εκκλησίας σε ένα ζήτημα το οποίο δεν θα συζητιόταν στο σχολείο με τους μαθητές, όπως ήταν η ομοφοβία και η τρανσοφοβία, υποκρύπτει ότι δεν ήθελε να συζητηθεί γενικότερα το ζήτημα του φύλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα. Πολύ δεδομένες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα. Πολύ δεδομένες, αλλά είναι ακόμα και στις εκκλησίες οι γυναίκες κάτω το λόγο τους άντρες. Η οικογένεια πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη δομή. Νομίζω ότι είναι ζήτημα εξουσίας και εκεί, γι' αυτό αντιδράει. Ναι. Και οφείλω να σου πω, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχει τόσο αυξημένο ρόλο στη διδάσκεψη. Από την άλλη, αλλά είναι μια άλλου τύπου συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλου τύπου συζήτηση, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία μπορεί να αντιδράει και ενδεχομένως να νομιμοποιείται γιατί απευθύνεται στο ποιμνιό της. Οι αξιώσεις που έχει όμως από την εκπαίδευση, που είναι κάτι κοσμικό, είναι απαράδεκτες. Η εκπαίδευση οφείλει να είναι κάτι κοσμικό. Δεν θα φτάσουμε μέχρι σε υπουργικά στελέχη, οπότε άστο Χρήστο. Θα ήθελα να κάνουμε μερικά βήματα, μερικά βήματα πίσω. Και να δούμε σε ποιο σημείο τι μελετάνε οι επιστήμονες του φύλου και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες αυτές στην Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν. Ή μήπως θέλεις να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε λίγο για να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Όπως, να ξεκουράσουμε και τους ακροατές. Μας ακούτε στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας για τρίτη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα οι εκπομπές 3 με 4 είναι αφιερωμένες στις έμφυλες ταυτότητες. Η θεματική εβδομάδα τι είναι? Είναι ένας θεσμός ο οποίος εγκαινιάστηκε φέτος στα σχολεία, αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, σε ζητήματα που δύσκολα συζητώνται ή τα συζητάμε λύνοντας μισές απορίες και τις άλλες μισές αφήνοντας στον αέρα. Η θεματική εβδομάδα, οι θεματικές εβδομάδες είχαν 3 ενότητες. Λέω είχαν γιατί έχουμε φτάσει στην τρίτη και τελευταία ενότητα. Οι προηγούμενες ήταν διατροφή και ποιότητα ζωής, πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων, και αυτή την εβδομάδα συζητάμε για τις έμφυλες ταυτότητες. Κάτι μου λέει η Μαρία Σφυρόερα στο αυτή μου, αλλά δεν την άκουσα καλά. Μου λέει ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία ακόμη που θα είναι αφιερωμένη στη διατροφή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα εδώ μαζί με το Χρήστο Χρυσανθόπουλο συζητάμε για τις έμφυλες ταυτότητες. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος έχει σπουδάσει ιστορία και εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Είχαμε μείνει λοιπόν, κύριε Χρυσανθόπουλε, στο τι μελετάνε οι επιστήμονες του φύλου και σε ποιο στάδιο είναι οι έρευνες αυτές στην Ελλάδα.
Ουσιαστικά, όπως σας είπα, είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς στην Ελλάδα, ας πούμε, από τις αρχές των Zeros, από το 2000 και μετά, με αφορμή διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Φτιάχτηκαν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τις σπουδές του Φύλου, κυρίως σε τμήματα ιστορίας και ανθρωπολογίας, αλλά και σε τμήματα αρχιτεκτονικής. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει πιο έντονα η δραστηριότητα, και μετά και από τις επιστήμες εισαγωγής. Όλοι οι επιστήμονες του Φύλου μελετούν αυτό που λέμε το κοινωνικό φύλο και οι εκφάνσεις του και πώς σημασιοδοτείται ή σημασιοδοτεί το αντικείμενο έρευνας που έχουν. Για παράδειγμα, όσοι προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο μπορούν να μελετάνε στο πώς διαμορφώνονται οι έμφυλες ταυτότητες μέσα στο σχολείο, αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο διάστημα της εκπομπής, σε σχέση με το παιχνίδι, ας πούμε, των μαθητών, mm-hmm. ή τα σχολικά εγχειρίδια, πώς αναπαράγουν τις έμφυλες ταυτότητες. Στις ανθρωπολογικές σπουδές υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες πια σε σχέση με το φύλο. Υπάρχει μια έμφαση σε σχέση με τις μετανάστριες, για παράδειγμα, που υπήρχαν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια έμφαση στο γυναικείο φύλο, και αυτό είναι λογικό γιατί απουσιάζουν πολλές μελέτες, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσεται και μια συζήτηση ακαδημαϊκή γύρω από την αρενοπότητα και γενικότερα το φύλο με την ευρύτερη έννοια. Και αν το πούμε αλλιώς, πολλές φορές το λέγαμε και συζητώντας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, σε μια συζήτηση για το μάθημα της ιστορίας, ότι κυρίως την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να προσθέσω και οι άνδρες. Είναι οι νικητές και είπατε όχι οι νικήτριες. Σωστά. Αυτό είναι, ναι. Είναι άντρας εξορισμού ο νικητής. Ναι. Εξορισμού εννοώ του κοινωνικού ορισμού. Οπότε στα βιβλία της ιστορίας πολύ λίγες γυναίκες θα βρούμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, και για το ρόλο των γυναικών πολύ λίγα λόγια να γράφονται. Ναι, τις ανάλογες ιστορικές περιόδους. Ναι, γενικότερα για τις γυναίκες, ακόμα και για τις μαθήτριες, θα βρούμε λίγα παραδείγματα και στα βιβλία των μαθηματικών. Θα βρούμε περισσότερα παραδείγματα για μαθητές. Για τον Κωστάκη και όχι για την Ελενίτσα. Ναι, ακριβώς. Ή αυτό που λέγατε πριν, ο Κωστάκης θα παίζει μπάλα και η Ελενίτσα θα παίζει κούκλες. Ναι. Οπότε στην ιστορία, ναι, δεν θα βρούμε πολλές γυναίκες στα σχολικά εγχειρίδια. Δεν θα βρούμε το ζήτημα της ιστορίας του φύλου γενικότερα στα σχολικά εγχειρίδια, με εξαίρεση, ας πούμε, εμβληματικές προσωπικότητες όπως είναι, μπορεί να βρούμε στην Ελληνική Επανάσταση τη Μαντώ Μαυρογένους ή την Μπουμπούλη. Την Μπουμπούλη, ναι, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Περαιτέρω είναι πολύ δύσκολο. Άντε και η Δέσπο που κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις γυναίκες στην ιστορία. Παρότι έχουν παίξει το δικό τους ρόλο, αυτό είναι όπως όλα τα υποκείμενα, αδιαφυσβήτητο. Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν. Για να το ξαναθέσουμε το θέμα, παρότι mm-hmm. το θίξαμε έτσι λίγο στην αρχή της εκπομπής, για ποιο λόγο είναι σημαντικό στην εκπαίδευση να καθιερωθεί μια θεματική εβδομάδα ή ενδεχομένως, να το διευρύνουμε ακόμη περισσότερο, ένα μάθημα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Αρχικά να πούμε πως η εκπαίδευση έχει φύλο. Και το λέω με ποια έννοια. Η εκπαίδευση έχει εκπαιδευτικούς και εκπαιδεύτριες. Νόμιζα να μου λέγεις την Αγία Νοστιλικού. Θα μπορούσα να υποστηρίξω και αυτό. Έχει μαθητές και μαθήτριες. Οπότε φέρει μια εμπειρία έμφυλη, η οποία καθημερινά αναπαράγεται και διαμορφώνει και τις ταυτότητες. Παράλληλα, το είπαμε και πριν, είναι σε μια σημαντική ηλικία για τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Οπότε τα ζητήματα που αφορούν κεντρικά και άμεσα την ταυτότητά μας θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι το εκπαιδευτικό έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. και να μην τίθεται θέμα. Και βέβαια αυτό που είπαμε για το σχολικό εκφοβισμό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε. Οι μελέτες το δείχνουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός ξεκινάει κυρίως από τα ζητήματα του φύλου. Βέβαια. Και κυρίως γίνεται... Όταν έχει αντικείμενο τα mm-hmm. ζητήματα του φύλου, κυρίως γίνεται προς τα αγόρια. Γιατί το κορίτσι που παίζει πιο πολύ με αγόρια, που το λέμε αγοροκόριτσο, επειδή είναι πιο δυναμικό, μπορούν να το περιθωριοποιήσουν τα υπόλοιπα κορίτσια, είναι δυσκολότερο να το εκφοβήσουν. Μπορεί να το εκφοβήσουν τα αγόρια, βέβαια. Κυρίως γίνεται στο αγόρι, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα αγορίστικα, στα ανδρικά πρότυπα. Ίσως γίνεται πιο κεντρικά, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι γίνεται σχεδόν ισότιμα, γιατί πέρα από το φανερό μπούλινγκ, τιμωρείται η διαφορετικότητα. Ναι. Και... υπάρχει και αυτό που είναι κρυφό.
είτε με το να περιθωριοποιήσει κάποιον, είτε να μην του δίνει σημασία κλπ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ασκεί σωματική βία ή λεκτική απαραίτητα. Επίσης, ξέρετε, το ζήτημα του φύλου ίσως πρέπει να το πάμε και σε ένα επίπεδο παραπάνω στη συζήτησή μας, γιατί ακόμα και τα αγόρια βιώνουν μία καταπίεση για το πώς πρέπει να είναι αγόρια, όπως και τα κορίτσια βιώνουν την αντίστοιχη καταπίεση για το πώς πρέπει να είναι κορίτσια. Και αυτό, όπως είπα και πριν, το επιβάλλουν και οι συμμαθητές τους με τον τρόπο τους, όχι γιατί θέλουν οι συμμαθητές να το κάνουν, αλλά γιατί έτσι έχει φτιαχτεί, έχουμε διαμορφώσει μια κοινωνία που θα το επιβάλλει αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει από μόνο του, από την οικογένειά μας. Οπότε το σχολείο είναι ένας άλλος μηχανισμός που θα το επιβάλλει. Έχουμε περιπτώσεις σε σχολικό περιβάλλον πάλι, αν σκεφτούμε το βιασμό στην Αμάρνηθο το 2006. Που έγινε στη διάρκεια κατάληψης, όπου βιάστηκε μία μαθήτρια από τους συμμαθητές της. Ναι. Επί της ουσίας ασκήθηκε βία στο σώμα, γιατί θεωρούσαν οι ίδιοι ότι μπορούσαν να το κάνουν. Είχαν το δικαίωμα. Βέβαια, εντάξει, η δικαιοσύνη τους αθώωσε και δεν θα σχολιάσω αυτό, αλλά θεωρούσαν μάλλον οι συμμαθητές ότι είχαν το δικαίωμα να σελγίσουν σε ένα γυναικείο σώμα, γιατί το γυναικείο σώμα είναι διαχειρίσιμο και μπορεί να, να το ασκηθεί οποιαδήποτε εξουσία, ειδικά από ένα αντρικό σώμα. Ανέφερε στο αντίστοιχο παράδειγμα του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Και έχουμε και πολύ απλούστερα παραδείγματα από αυτό που ακούμε πάρα πολύ τακτικά. Όπως λέγαμε, αυτό που οι γονείς λένε στο παιδί τους, στο αγοράκι, οι άντρες δεν κλαίνε. Ναι. Οι άντρες είναι δυνατοί. Ναι, ναι, βέβαια. Και το πολύ κεντρικό στο σχολείο είναι το, ας πούμε, όταν θέλεις να κοροϊδέψεις κάποιον, γιατί ενδεχομένως είναι πιο μαλθακός, οπότε δεν ταιριάζει με την αρενοπή αντρική ταυτότητα αυτό το πράγμα. Το λες κορίτσι. Θα το πεις αδερφή. Δηλαδή υπάρχει. Αυτό είναι πολύ κεντρικό. Νομίζω το αντιμετωπίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Βέβαια, για να το αντιμετωπίσουν αυτά τα σύνθετα θέματα οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, αλλά πάμε στους εκπαιδευτικούς, γιατί εδώ έχουμε τη βασική αντιμετώπιση, η οποία μπορεί να είναι και περισσότερο επιστημονική. Πρέπει και οι ίδιοι να εκπαιδευτούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν. Πρέπει και οι ίδιοι να μην πιστεύουν τα αντίστοιχα, γιατί πολλές φορές έχουμε εκπαιδευτικούς που αναπαράγουν αυτά τα πρότυπα. Μα γι' αυτό σας λέω ότι η εκπαίδευση έχει φύλο. Γιατί επί της ουσίας η λειτουργία της εκπαίδευσης φέρουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία και τις σκέψεις τους και αυτό που θεωρούν σωστό ότι πρέπει να κάνουν. Και σε άλλα ζητήματα υπάρχει πρόβλημα στην εκπαίδευση ιδεολογικά. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του φύλου, για παράδειγμα. Πριν είπαμε για την ιστορία. Για παράδειγμα, υπάρχουν ενότητες στα ιστορικά εγχειρίδια που πολλοί εκπαιδευτικοί τα διδάσκουν με τον τρόπο που θέλουν. Ή για παράδειγμα, το προσπερνάνε και δεν το διδάσκουν καθόλου. Ή για παράδειγμα, να έρθουμε πάλι στο ζήτημα του φύλου, πώς οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί αντιδρούν σε όλη αυτή την προσπάθεια με τη θεματική εβδομάδα. Αν δείτε όλες οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει σε δημόσιους χώρους, για παράδειγμα στην Κόρινθο ή στην Κατερίνη, έχουν οργανωθεί από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, από ενώσεις πολυτέκνων ενδεχομένως και από συλλόγους θεολόγων. Που και οι θεολόγοι είναι επιστήμονες. Έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, φέρουν αυτήν την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση εξορισμού δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε λίγο πιο ευρύτερα τα πράγματα, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας επιμόρφωσης. Νομίζω ότι το βασικό για την εκπαίδευση, αλλά για την εκπαίδευση κεντρικά, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, γιατί τα τελευταία χρόνια, κάτι που ξεπερνάει βέβαια τη συζήτησή μας, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν δεχτεί μια σωρία κατηγοριών για το τι είναι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός που αμέσως τους βάζει στην άκρη, ότι κάνουν πολύ κακά τη δουλειά τους, ενδεχομένως δεν κάνουν δουλειά. Ναι. Αλλά από την άλλη, όλοι μας θέλουμε τα παιδιά μας. Έχουμε διακοπές. Θέλουμε να είναι επαρκώς ενημερωμένοι πάντα. Μην ζητάμε δηλαδή και από την άλλη, από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του το Υπουργείο Παιδείας, να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για αυτά τα δύσκολα θέματα. Γενικά για τη θεματική εβδομάδα, η οποία και για αυτήν έγινε πολλή συζήτηση. Τη συζητάμε. Τη θυμάμαι στην αρχή όταν είχε αποφάσισε το Υπουργείο να την καθιερώσει, ότι έγινε πολλή συζήτηση. Είναι αυτή η θεματική εβδομάδα, τη συζητάμε, κάτι που κατά κόρον γίνεται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στην Ευρώπη. Για όλα αυτά τα θέματα, το λογικότερο δεν είναι μάλλον να επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν μετά να επιμορφώσουν τα παιδιά μας? Και βέβαια εδώ υπάρχει και το άλλο σκέλος, που είναι οι γονείς, πως και οι ίδιοι γονείς θα ενημερώνονται
από τους εκπαιδευτικούς, από την εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα που λέγεται Σχολές Γονέων, που ήταν χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε και εγώ το ξέρω. Που ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα συμβουλευτικής για τις οικογένειες, όπου μπορούσαν πια οι γονείς δωρεάν να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα και να συζητήσουν διάφορα προβλήματα που έχουν στο σπίτι με ανθρώπους ειδικούς, είτε ψυχολόγους ή που προέρχονται από άλλους εκπαιδευτικούς χώρους ή ακαδημαϊκούς, και να τους κατευθύνουν σε αυτό το ζήτημα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η εγκύκλειος για την θεματική εβδομάδα ήρθε κάπως γρήγορα στα σχολεία και χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλος, και αυτό φαίνεται και από το υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι ψάχνουν για να βρουν διάφορο υλικό να κάνουν ένα μάθημα, να δώσουν στους μαθητές, αλλά δεν υπάρχει και μία. Και ένας μπούσουλας. Νομίζω το Υπουργείο Παιδείας σε μία δεύτερη φάση έφτιαξε ένα κόμβο που εκεί αναρτά υλικό, γιατί υπάρχει αρκετό υλικό διάσπαρτο στο διαδίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να το χρησιμοποιήσουν, αλλά ίσως ήθελε ένα καλύτερο σχεδιασμό και μία καλύτερη συζήτηση και με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς για το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς μπορούν να χειριστούν αυτά τα σύνθετα ακριβώς. Θέματα. Και κυρίως η επιμόρφωση είναι βασικό, αλλά ξέρετε, από την άλλη, σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα τελευταία χρόνια έχει φτιαχτεί ένας μηχανισμός που όλοι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να παρακολουθήσουν άπειρα σεμινάρια, άπειρες ώρες μετεκπαίδευσης, επιμορφώσεις, έτσι ώστε να συγκεντρώσουν βεβαιώσεις συμμετοχής για να φτιάξουν ένα φάκελο. Ναι, το φάκελο, το βιογραφικό του. Που επί της ουσίας αυτό είναι ένα κυνήγι χαρτιού και όχι επί της ουσίας επιμόρφωση και... Κάτι θα εμπλουτίσει και τους ίδιους, θα τους βοηθήσει να χειριστούν σύνθετα προβλήματα. Θέλει μια ισορροπία σε σχέση με την επιμόρφωση. Νομίζω ότι γενικά στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί λίγο η μπάλα, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια κάπως τα πράγματα να μπουν σε αυτά μια τα θέματα πάντως, ειδικά των έμφυλων ταυτοτήτων. Νομίζω ότι αν τα γνωρίζουν καλά οι εκπαιδευτικοί, μπορεί να χειριστούν και τα δύσκολα θέματα που είναι ακριβώς αυτά του σχολικού εκφοβισμού, του bullying, ναι, που έχουμε συνηθίσει να λέμε, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά στο σχολείο πια. Είναι απίστευτα συχνά και με απίστευτη βαρβαρότητα θέματα. Τα στερεότυπα ξεκινάνε κυρίως από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και μεταφέρονται στη νέα γενιά και στις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή από τους ίδιους εκπαιδευτικούς ή από την οικογένειά μας. Οπότε, αν επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, εάν οι γονείς μπουν σε μια διαδικασία να δουν πιο ανοιχτά και ευρύτερα αυτά τα ζητήματα, χωρίς να τα θεωρούν επικίνδυνα, γιατί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και το βασικό είναι ότι όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας, υπάρχουν στην κοινωνία μας, δεν είναι κάτι έξω από αυτή. Σας είπα ότι το ζήτημα, για παράδειγμα, των ομόφυλων οικογενειών είναι κεντρικό. Αύριο αυτά τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Πώς θα τους συμπεριφερθούν οι συμμαθητές τους και οι εκπαιδευτικοί, αν δεν ξέρουν καλά-καλά τι σημαίνει να έχεις μια ομόφυλη οικογένεια. Που δεν διαφέρει σε τίποτα από μια ετερόφιλη οικογένεια, αυτό που λένε κανονική σε εισαγωγικά, δεν διαφέρει σε τίποτα, αλλά μόνο και μόνο επειδή στο άκουσμα μπορεί να δεις ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνονται, παθαίνουν ένα σοκ, δημιουργείται αυτό που σας έλεγα και πήραν ένας ηθικός πανικός για το πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Να χαλαρώσουμε ίσως, αυτό είναι η λύση. Το πιο σημαντικό τελικά είναι να γίνονται συζητήσεις για όλα μέσα στην οικογένεια, γιατί πολλές φορές το σχολείο μπορεί να είναι επαρκές, μπορεί να μην μπορεί να το συζητήσει. Εάν οι γονείς δουν ότι το παιδί ερωτά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ξέρετε, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δέχονται ερωτήσεις από τα παιδιά προσπαθούν να μάθουν και δεν απαντούν, αποφεύγουν την απάντηση, γιατί μπορεί να σκέφτονται γιατί ρωτάει το παιδί, τι σκέφτεται, τι τον ενδιαφέρει, τι την ενδιαφέρει. Το καλύτερο είναι οι γονείς να ζητάνε τη βοήθεια του ειδικού όταν πρέπει να χειριστούν τόσο σύνθετα ζητήματα. Και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Νομίζω το βασικό είναι να μην υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή να αντιδρώ με τα αντανακλαστικά που μου βγαίνουν, γιατί έτσι μου μάθαινε οι γονείς μου. Ναι. Αν θεωρώ ότι έχω κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά μου, ούτε να το κλειδώνω στο ντουλάπι, ούτε να φέρω με βία, μπορώ να το συζητήσω στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του παιδιού μου, γιατί σίγουρα και εκεί έχει συζητηθεί ή φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μπορώ να πάω σε κάποιον ειδικό και να ρωτήσω. Απλώς ξέρετε, και οι ειδικοί από την άλλη μερικές φορές σε αυτά τα ζητήματα έχουν τον ίδιο συντηρητισμό, γιατί όλοι οι άνθρωποι φέρουμε συγκεκριμένη ιδεολογία, τρόπο σκέψης και την κοινωνική κατασκευή, τέλος πάντων, του φίλου μας. Οπότε μπορεί να μας
οδηγήσουν και σε λάθος συμπεράσματα. Τώρα θα πω κάτι κοινότοπο μάλλον, αλλά η αντιμετώπιση, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε ένα οικογενειακό πλαίσιο με αγάπη και με κατανόηση, είναι ένας τρόπος που μπορεί να λύσει διάφορες εντάσεις και προβλήματα. Ναι. Από την άλλη, νομίζω η συζήτηση με έναν ειδικό θα βοηθήσει. Και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ένα παιδί που το έχει απορρίψει η οικογένειά του μπορεί να κάνει λάθη. Λάθη τα οποία μπορεί να τα πληρώσει ή να στοιχήσουν και την ίδια τη ζωή του. Ένα παιδί που αισθάνεται ότι το απορρίπτουν οι γονείς του, τα αδέλφια του, το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί όχι και το κοινωνικό αργότερα, μπορεί να κάνει λάθη για τα οποία μπορούν να μην διορθώνονται. Τα οποία μπορεί να μην διορθώνονται. Σίγουρα δεν. Αυτό το έχει αποδειχθεί ιστορικά και έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα που τα συζητήσαμε κιόλας. Νομίζω, για να επανέλθω κάπως στο ζήτημα του φύλου, και αυτό είναι κεντρικό, το φύλο και η σεξουαλικότητα στις οικογένειες και στο σχολείο είναι ένα ζήτημα πολύ κεντρικό. Είναι ταμπού, δεν συζητιέται. Οπότε, αν μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε, μπορούμε να βρούμε διάφορες οδούς για να καταλάβουμε καλύτερα. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα. Όχι απαραίτητα να αποδεχτούμε, γιατί εγώ μπορεί να έχω μία άποψη και να μην αποδέχομαι κάτι. Αυτό είναι η δημοκρατία ενδεχομένως. Οπότε να μην το αποδεχτώ. Αλλά δεν μπορώ να το περιθωριοποιώ, δεν μπορώ να οδηγώ την κοινωνία στο να είναι βίαιη απέναντι σε αυτό. Όχι μόνο να το περιθωριοποιώ, εμένα μου θυμίζει και τακτική να το κρύβω κάτω από το χαλί. Γιατί όταν υπάρχει το θέμα, δεν μπορείς, όταν δεν το συζητάς, όταν δεν ασχολείσαι με αυτό, το θέμα θα υπάρχει. Ναι. Απλώς το κρύβεις κάτω από το χαλί και αναγκάζεται το παιδί να πάει να ρωτήσει, να ενημερωθεί από τα social media, όπως έλεγες εσύ. Να ενημερωθεί γκουγκλάροντας θέματα και παίρνοντας λάθος πληροφορίες. Έτσι δεν είναι? Πάντως, να πούμε σε σχέση με αυτό που λέγαμε για τους ειδικούς, υπάρχουν και πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης που είναι ανώνυμες. Δυστυχώς δεν έχω τώρα πρόχειρα για να σας πω αυτά τα στοιχεία, αλλά μπορεί κάποιος να τα βρει εύκολα. Και σε σχέση με ζητήματα φύλου και ενδοοικογενειακής βίας και σε σχέση με ζητήματα σεξουαλικότητας, που μπορεί κάποιος, εάν έχει κάποιο ερώτημα, να πάρει και ανώνυμα να τον βοηθήσουν και χωρίς να έχει κάποιο κόστος αυτό. Νομίζω ότι αυτές τις γραμμές μπορούμε να τις ψάξουμε και να τις έχουμε σημειωμένες κάπου, οπότε αν έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοια προβλήματα, ζητήματα, γιατί δεν είναι προβλήματα, εμείς τα φτιάχνουμε ως προβλήματα, να τηλεφωνήσουμε και να μας λύσουν τις απορίες μας. Μιλήσαμε για την έμφυλη βία, κλείνοντας αυτή την ενότητά μας. Μιλήσαμε λιγότερο για την ενδοοικογενειακή βία και κυρίως για τη βία κατά των γυναικών. Okay. Που είναι δύο υποενότητες ουσιαστικά αυτού του θέματος. Πώς μπορεί ένα παιδί να μιλήσει ή να αντιμετωπίσει τη βία στο πλαίσιο της οικογένειας, επειδή είναι διαφορετικός, είναι διαφορετική? Να πω ότι είναι παιδί και έχει να κάνει με τους ισχυρούς μεγάλους. Να σας πω, δεν είμαι και εγώ ειδικός για να σας πω την αντίληψή μου περισσότερο, αλλά σίγουρα δεν μιλάω. Να μιλήσει με κάποιον που γνωρίζει, κάποιον που μπορεί να τον βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι. Στον εκπαιδευτικό. Στον εκπαιδευτικό εγώ θα πήγαινα, για παράδειγμα. Αλλά είπαμε ότι και ο εκπαιδευτικός μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος, είναι ένα ρίσκο. Αλλά αν δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, νομίζω ότι στον εκπαιδευτικό μπορώ να μιλήσω, ή στην εκπαιδευτικό, στη δασκάλα μου ή στο δάσκαλό μου. Αλλιώς στο συγγενικό περιβάλλον, αν νιώθω ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο που είναι πιο κοντά σε μένα ή μπορεί να καταλάβει καλύτερα όλα αυτά τα ζητήματα, ένα οικογενειακό πρόσωπο μπορεί να βοηθήσει πολλές φορές σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπως σας είπα πάλι, οι τηλεφωνικές γραμμές, αφού όλα τα παιδιά πια μπαίνουν στο ίντερνετ, έχουν κάποια πρόσβαση, μπορούν να ψάξουν και να πάρουν ένα τηλέφωνο. Γιατί ξέρεις, αυτό που λέμε συχνά είναι ότι το παιδί που έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία γίνεται βίαιος και σαν ενήλικας. Ένα παιδί που έχει βιαστεί όταν είναι μικρό γίνεται, ναι, έχει προβληματική ερωτική συμπεριφορά και σαν ενήλικας. Ναι, συζητιέται αυτό, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει. Σίγουρα παίζει κεντρικό ρόλο στο πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα, ο ρόλος μας, η συμπεριφορά μας. Η βία είναι κάτι πολύ έντονο, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία από τα γήπεδα, το είδαμε προχθές αυτό, χθες ποτέ έγινε αυτό στο Βόλο. Αλλά υπάρχει μέσα στην οικογένεια πολύ κεντρικά και υπάρχει και η λανθάνουσα βία, δηλαδή αυτή που δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί να είναι ακόμα και τα βλέμματα της οικογένειας μεταξύ της, ή αυτό που λέτε το κρύβω κάτω από το χαλί ή το κρύβω στη τουλάπα. Είναι ένα ολόκληρο ζήτημα. Η εκπαίδευση καλείται να το θεραπεύσει και μπορεί να το θεραπεύσει, αν υπάρχει διάθεση από την
την πολιτική ηγεσία, ας πούμε, της εκπαίδευσης και να φτιάξει τους μηχανισμούς και να φτιάξει και τα σωστά εγχειρίδια και να επιμορφώσει και σωστά τους εκπαιδευτικούς. Ναι, και να μην γίνεται συζήτηση μία εβδομάδα το χρόνο. Να μην ακούει τι λέει η Εκκλησία ή κάθε Εκκλησία ενδεχομένως ή κάθε αντιδραστική φωνή που προέρχεται από ακροδεξιούς χώρους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και να κάνει τη δουλειά της κοσμικά και έτσι όπως πρέπει. Ναι, γιατί πρώτη στιγμή είναι να διαμορφώσουμε ενημερωμένους πολίτες, πολίτες που ξέρουν να συζητάνε, παιδιά που θα γίνουν. Που γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς. Αυτό είναι βασικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάνω από το φύλο μας, είναι πάνω από τη φυλή μας, είναι πάνω από το θρησκευμά μας, είναι πάνω από την ταυτότητά μας. Και πρέπει να τα σεβόμαστε γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που αν δεν σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν σεβόμαστε και τους διπλανούς μας πολίτες, τότε δεν θα πάει καλά η κατάσταση. Να κάπου εδώ το αφιέρωμά μας στη Θεματική Εβδομάδα και σε έμφυλες ταυτότητες έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πράγματι, μου λύθηκαν απορίες. Ελπίζω και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια σας.